Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Καλό μήνα, καλή νέα εβδομάδα. Στην τελική ευθεία οι εκλογές της αυτοδιοίκησης την ερχόμενη Κυριακή, 8 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι Δευτέρα, δεύτερη ημέρα του Οκτώβρη του 2023. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άλλωστε λίγες μέρες έμειναν και ήδη μετρούμε αντίστροφα για τις κάλπες της Κυριακής. Πληθαίνουν και πυκνώνουν οι επισκέψεις πολιτικών στελεχών από κάθε κόμμα και κάθε προτίμηση και παράταξη προκειμένου να στηριχτούν οι υποψήφοι εκλεκτοί της επιλογής τους. Μάλιστα, προγραμματίζεται χωρίς να έχει αποσαφινιστεί μέχρι τη στιγμή που κουβεντιάζουμε η επίσκεψη και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πιθανότατα την Τετάρτη στην Δυτική Μακεδονία χωρίς ακόμη να έχει βγει το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θα πάμε στην Πτολεμαϊδα, από εκεί θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας και στην παρουσία που είχε ο Υπουργός Επικρατείας, ο Μάκης Οβορίδης, στην διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφου του Γιώργου του Κασαπίδη. Ο κύριος Βορίδης υπεραμείνθηκε την επιλογή της κυβέρνησης στο πρόσωπο του κύριου Κασαπίδη, λέγοντας ότι για αυτούς τους λόγους επιλέγουμε την στήριξη σε πρόσωπα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δικαιολογώντας με τον τρόπο αυτό την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να ρωτήσουν οι συμπολίτες μας, οι συμπολίτησές μας, άρα γιατί νόημα μια κομματική στήριξη σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούν οι πολίτες ελεύθερα και χωρίς τέτοιου τύπου υποδείξεις και προτάσεις να αποφασίσουν μόνοι τους για το ποιον θέλουν για την αυτοδιοίκηση. Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Οι περιφέρειες είναι μεγάλες διοικητικές οντότητες. Και στις περιφέρειες υπάρχουν επιλογές οι οποίες έχουν ξεκάθαρο αξιακό, ιδεολογικό, πολιτικό χρώμα. Δεν είναι ουδέτερες ιδεολογικά οι περιφέρειες και οι επιλογές που κάνουν οι περιφερειάρχες. Να το πω πιο απλά. Το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να υπάρξουν σημαντικότατα ποσά τα οποία θα χειριστούν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Ο τρόπος της διαχείρισης των ποσών αυτών και διευκρινίζω. Τρόπος σημαίνει τι είναι τα έργα, ποια είναι τα έργα που θα κάνουν, ποιες υποδομές επιλέγουν, πού θα κατευθυνθούν τα ποσά. Άρα, ένα πρώτο πεδίο επιλογών. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα για τις περιφέρειες στο επόμενο διάστημα είναι ότι ειδικά για τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης, πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις, το πλαίσιο είναι εξαιρετικά αυστηρό και βαρύ από πλευράς διαδικασίας και είναι ακόμα αυστηρότερο από πλευράς προθεσμιών. Εάν τα ποσά αυτά δεν χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, αν δεν απολογηθούν, αυτά θα τα χάνουν. Και το τρίτο ζήτημα είναι ότι επειδή έχουν υπάρξει στο παρελθόν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για την χώρα που χαθήκαν ή εμπολίσχαθηκαν ή δεν χρησιμοποιηθήκαν σωστά ή το δημόσιο χρήμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο σεβασμού με τον τρόπο που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού το δημόσιο χρήμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Τα ποσά αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, με ετοιμότητα, ακελαιότητα και διαφάνεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Η επιλογή των... Τα είπα όλα αυτά για να δικαιολογήσω το γεγονός, να εξηγήσω το γεγονός των επιλογών που κάναμε σε κομματικό επίπεδο για τη στήριξη των περιφερειακών. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινή περπατησιά.
έχουμε κοινή αντίληψη, έχουμε κοινή κατανόηση και ταυτόχρονα έχουμε και γνώση, αλλά και έχουμε εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο περιαχθεί. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην Κατερίνα Μαρκοπούλου μίλησε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης με την δημοτική παράταξη Ενότητα του νυν δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Ο Σάβας Αλεξανδρίδης υπογράμμισε την κρισιμότητα της στιγμής υπεραμεινόμενος στην Δημοτική Αρχή και τον Λάζαρο Μαλούτα. Θα πάμε να δούμε την συνέντευξη αυτή. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για τι άλλο, για εκλογές. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, 6 ημέρες απομένουν για την εκλογική αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου και να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία να έχετε. Σε ευχαριστώ Κατερίνα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και βέβαια να μου επιτρέψεις να σε μιλήσω στον ενικό. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και δεν μου βγαίνει βέβαια δεν μου βγαίνουν οι τυπικότητες. Όπως νιώθετε κύριε Πρόεδρε, να και εγώ κύριε Πρόεδρε, επηρεασμένη από την πορεία σας στα πολιτιστικά και την πολύ μεγάλη συμμετοχή και τη συμβολή σας στον πολιτισμό, έχω την εικόνα του δυναμικού Προέδρου της Κήτης, που έχει διοργανώσει μέχρι τα τώρα τις καλύτερες εκδηλώσεις με μία μικρή διακοπή λόγω του COVID. Κύριε Αλεξανδρίδη, όμως θέλω τώρα να μείνουμε στην εκλογική αναμέτρηση και να μας δώσετε αρχικά το κλίμα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Βέβαια έχει ταλονίσει όλο το Δήμο, όχι μόνο τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Και όχι μόνο, καθώς ο πολιτισμός σας φέρνει πιο κοντά με τους κατοίκους και έχετε άμεση επαφή όλα αυτά τα χρόνια. Να μου επιτρέψετε λίγο, μέσα από αυτή τη διαδικασία και με αφορμή το γεγονός ότι μου δίνετε το βήμα, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους δημάρχους, όλους τους συνυποψηφίους μας, στο κεντρικό, στους υποψηφίους στα τοπικά διαμερίσματα που θέτουν τον εαυτό τους στην κρίση των συμπολιτών μας. Μόνο αυτό το γεγονός είναι, πιστέψτε με, πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά για το κλίμα και πώς φτάσαμε 6 μέρες πριν τις εκλογές, νομίζω ότι το κλίμα είναι πολύ καλό. Και αυτό βέβαια θα αποτυπωθεί, νομίζω, και σε 6 μέρες από σήμερα. Βέβαια, αυτή είναι η εικόνα. Στο τέλος, η κοινωνία και οι συμπολίτες μας θα κρίνουν και θα μας κατατάξουν τον καθένα μας εκεί που μας αρμόζει. Κύριε Αλεξανδρίδη, πολύ σωστά το λέτε, η κάλπη είναι άδεια. 8 Οκτωβρίου θα δούμε τι θα γίνει, αλλά επειδή έχετε πολιτικό αισθητήριο και μιλάω με τον Σάβα Αλεξανδρίδη που ξέρει τα πολιτικά δρόμενα, γι' αυτό ρώτησα και πώς έχει διαμορφωθεί το κλίμα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Πάντα, χρόνια τώρα μου λέτε, ότι Κατερίνα, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα είναι έτσι τα δεδομένα, ακόμη και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, πρέπει να τονίσω. Αλήθεια είναι, και όσο μπορώ να είμαι και αντικειμενικός, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά ώστε να κόψουμε το νήμα την πρώτη Κυριακή. Ειλικρινά το λέω, και παίρνοντας δεδομένο ότι έχω γυρίσει από μία και, όπως είπατε και νωρίτερα, όλη το Δήμο Κοζάνης, όλα τα τοπικά διαμερίσματα, από μία, δύο, τρεις φορές, μόνο το τελευταίο διάστημα, το κλίμα που εισπράττω, αυτό καταθέτω. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο βέβαια, έτσι. Θα δείξει, αλλά ειλικρινά το κλίμα είναι αυτό. Είμαστε σίγουροι και όλοι μας βέβαια ότι θα είμαστε από την πρώτη Κυριακή η νέα Δημοκρατική Αρχή. Κύριε Αλεξανδρίδη, να σταθούμε λίγο στις συζητήσεις που έχετε τώρα με τους δημότες εν ώψη των εκλογών. Σας βάζουν κάποια άλλα ζητήματα και βέβαια πολλά θέλω. Ότι δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο κτλ. Σας δίνουν και προοπτικές αισιοδοξίας, βλέπουν ότι κάτι δημιουργικό γίνεται στο Δήμο. Ναι. Βέβαια μας το δίνουν αυτό όταν καθόμαστε και τους εξηγούμε. Γιατί είναι αλήθεια βέβαια ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή τα τελευταία τώρα 4 χρόνια και την περίοδο που διανύουμε είχαμε ένα θέμα και αυτό μας αδίκησε λίγο με την έννοια ότι δεν επικοινωνήσαμε σωστά
τα έργα και τις πράξεις μας, τις παρεμβάσεις μας όλα αυτά τα 4 χρόνια. Και αυτό βέβαια τώρα μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, μιλώντας με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους, στα χωριά, στην πόλη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια προοπτική, ένα καλύτερο μέλλον για το αύριο του τόπου μας. Κύριε Αλεξανδρίδη, εσείς είστε επικεφαλής του συνδυασμού Κοζάνη Μπροστά, μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σημανδράκου, για καλύτερες προοπτικές βέβαια, είναι ο πρόεδρος μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για στήριξη των αγροτών και όχι μόνο, με πολύ πολύ σημαντικό έργο. Τώρα κατεβαίνετε με τον Λάζαρο Μαλούτα. Κοντά σε αυτή τη διαδικασία μεταφέρετε και τα δικά σας θέλω, τις δικές σας προτάσεις και τα σχέδια τα μεταφέρετε προκειμένου να ενσωματωθούν στο γενικό πρόγραμμα της ενότητας. Βέβαια. Και θα τα μεταφέρουμε, αλλά ήδη το έχουμε κάνει εδώ και από την αρχή της θητείας μας. Και με επικεφαλή βέβαια τον Βαγγέλη Σημανδράκου, πάνω σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε αυτή η συνεργασία μαζί με τον Δήμαρχο, τον Λάζαρο τον Μαλούτα. Και αυτή η συνεργασία βέβαια και αυτά τα οι προγραμματικές οι δηλώσεις ή οι προγραμματικές μας συζητήσεις το πρόγραμμά μας και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα και ήδη είναι στο τραπέζι ώστε και στην πορεία αυτά που δεν υλοποιήθηκαν να υλοποιηθούν. Η συνεργασία και το πολύ καλό κλίμα που είχατε με την Ενότητα και τον Λάζαρο Μαλούτα ήταν αυτό που σας έκανε να συμμετέχετε με το συνδυασμό τους στις εκλογές. Γιατί σίγουρα και πολύ κοντά ήρθατε λόγω της συνεργασίας, αλλά είδατε και άλλα πράγματα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, που ήταν βέβαια πρωτόγνωρη και εντελώς διαφορετική. Τρεις συνδυασμοί, καθίσατε στο ίδιο τραπέζι και σχεδιάσατε για την επόμενη μέρα. Ναι, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όχι μόνο στο Δήμο Κοζάνης, αλλά νομίζω σε όλη τη χώρα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι, και αυτό βέβαια ίσως να μην έχει αποτυπωθεί και δεν το έχει εισπράξει η κοινωνία, αλλά μέσα από αυτή τη συνεργασία πιστέψτε με ότι η κοινωνία είναι θέμα χρόνου λοιπόν να δει αυτά τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Είναι αλήθεια, δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Όμως οι παρεμβάσεις, η δουλειά που έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια με προτεργάτη βέβαια τον Λάζαρο τον Μαλούτα και τις δικές μας παρατάξεις του Βαγγέλη του Σημανδράκου και του Κυριάκου του Μιχαηλίδη, είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Και αυτά ήδη φαίνονται, έτσι. Δηλαδή, να σας πω το ότι αυτή τη στιγμή αυτή η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια ευρώ από μη ανταγωνιστικά προγράμματα. Νομίζω είναι και πρώτη φορά που μιλάμε για τέτοιο νούμερο. Καμιά Δημοτική Αρχή στο παρελθόν δεν είχε εξασφαλίσει τόσα πολλά λεφτά. Αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν με επικεφαλής τον Λάζαρο Μαλούτα τα καταφέραμε. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Τώρα μας ακούει και ο κόσμος λίγο έτσι καχύποπτα του φαίνονται ίσως κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες προεκλογικού τύπου. Εμείς είμαστε σίγουροι λοιπόν αυτά που λέμε θα υλοποιηθούν και θα το δουν στην πράξη οι συμπολίτες μας προς όφελος τους. Κύριε Αλεξανδρίδη, εσείς ξέρετε από πολιτική, ξέρετε από αυτοδιοίκηση, ένα έργο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται τουλάχιστον το λιγότερο 6 χρόνια. Είναι η εκπόνηση μελέτης, η ορίμαση της μελέτης και στη συνέχεια πρέπει να εκτελεστεί το έργο. Και πρέπει να πούμε ότι πολλά έργα που γίνονται σήμερα είναι από την προηγούμενη θητεία του Λάζαρου Μαλούτα, καθώς απαιτείται εκείνος ο χρόνος προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πείτε μου λίγο, ποιο είναι το όνειρο, το σχέδιο του Σάββα Αλεξανδρίδη για την επόμενη μέρα. Πώς σκέφτεστε το Δήμο Κοζάνης και επειδή έχετε και πολύ καλή εικόνα από τις κοινότητες, πώς θα δέσουν ακόμη καλύτερα έδρα του Δήμου και κοινότητες? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία μας, την πόλη μας, είναι αυτό που έρχεται μπροστά μας. Αυτό το τσουνάμι που θα προκύψει μέσα από αυτές τις διαδικασίες της απολιγνητοποίησης. Και εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς να προετοιμαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα, να μπορέσουμε να με τις παρεμβάσεις μας να αυτή η μετάβαση να έχει πολύ μικρές επιπτώσεις στην κοινωνία.
Πιστέψτε με, είναι γενικότερα και είναι ένα πρόβλημα που δεν παρουσιάστηκε τώρα βέβαια. Η ερημοποίηση των χωριών είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ότι νέοι μένουν μόνο ηλικιωμένοι στα χωριά. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε πολύ μικρότερο βαθμό και στην πόλη, έτσι. Το ότι ο πληθυσμός μειώθηκε 6% στο Δήμο Κοζάνης, αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη πίσω να μην το δούμε, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει, και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι με τον Λάζαρο τον Μαλούτα και όλους εμάς που έχουμε αποκτήσει αυτή την εμπειρία, νομίζω ότι θα φέρουμε τέτοια αποτελέσματα ώστε να κρατήσουμε τουλάχιστον τους νέους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτούς που φύγανε από την πόλη, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε την επόμενη γενιά να μην φύγει από την πόλη μας και από τα χωριά μας. Θυμάστε και θυμόμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι τα χωριά έσπιζαν από ζωή τα λίγα χρόνια πριν, όχι περισσότερα. Και πόσο μάλλον όταν γινόταν και εκδηλώσεις, όλο αυτό, η ζωντάνια. Τώρα υπάρχει μία ερημοποίηση, όχι μόνο των κοινοτήτων, αλλά και της πόλης, όπως είπατε. Εσείς πώς καταφέρατε, να αναφερθώ στο δικό σας το χωριό της Σκήτη, πώς καταφέρατε και κρατάτε ζωντανό το χωριό, αλλά είναι και ένα όμορφο χωριό. Όλα τα χωριά είναι όμορφα, βέβαια. Όλα τα χωριά. Τώρα επειδή είστε από εκεί, γι' αυτό το λέω. Ναι, το καταλαβαίνω βέβαια. Όλα τα χωριά είναι όμορφα, έχουν τις δικές τις ουδετερότητες. Να σας πω κάτι, δεν είναι ότι προσπάθησα και πάρα πολύ, απλά είναι από τη φύση οι άνθρωποι εκεί που αγκαλιάσαν όλη αυτή την προσπάθεια και δεν το κατάφερα μόνος μου. Εάν αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησα εγώ δεν την αγκάλιαζε η τοπική κοινωνία, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που νομίζομαι ότι, αυτό το θετικό αποτέλεσμα τέλος πάντων, θα ήταν τελείως διαφορετικό. Άρα η κοινωνία, οι άνθρωποι από μόνοι τους μας συμπαραστάθηκαν και μας σμπρώχνανε ώστε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για να αναδείξουμε τα ήθη, τα έθιμά μας, να τα μεταφέρουμε και να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ο πολιτισμός έχει μέλλον στην περιοχή και ρωτάω τον Σάββα Αλεξανδρίδη που ξέρει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα γύρω από τον πολιτισμό. Έχει μέλλον νομίζω, αλλά λίγο νομίζω και εμείς που από το παρελθόν που ασχοληθήκαμε έχουμε κάποια εμπειρία, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στο κομμάτι ώστε να ενημερώσουμε περισσότερο τα νέα παιδιά. Να αποκτήσουμε μια ταυτότητα από πού, τι. Εκεί έχουμε λίγο ένα θεματάκι. Βέβαια, υπήρχε ένα διάστημα κενό σε όλη αυτή την ιστορία όσον αφορά με την κρίση που βιώσαμε σαν κοινωνία. Ο καθένας μας κλείστηκε λίγο στον εαυτό του όσον αφορά βιοποριστικά προβλήματα, όλα αυτά. Οπότε κάποια ζητήματα τα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε, να κινητοποιηθεί η νέα γενιά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό νομίζω είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι που έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία και έχουμε κάποια εμπειρία τέλος πάντων. Στο κομμάτι του πολιτισμού έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Αλεξανδρίδη. Άλλωστε ήσασταν και είστε δάσκαλος στα παιδιά, τόσο στον ποντιακό ελληνισμό στα ήθη και έθιμα, αλλά γενικότερα στα ήθη και έθιμα της περιοχής. Όμως κάνατε και μια πολύ σημαντική προσπάθεια στον πρωτογενή τομέα, υγειοπόνος ο κύριος Σημανδράκος, με άποψη για ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά λοιπόν ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα του Λάζαρου Μαλούτα, προκειμένου να υπάρξει μια άλλη διάσταση στη γεωργία και την ακτινοτροφία. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι υπάρχει διάθεση και οι νέοι εκείνοι που θα ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα? Κοιτάξτε, να σας πω πολλά πράγματα βέβαια, παρότι και η πολιτεία από μόνη της με το τα ξεκινάει, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, ότι ξέρεις, να απορροφήσει ή το 8% του πρωτογενή τομέα των νέων που ασχολούνται ή των μάλλον αυτών που ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, να το διπλασιάσουμε αυτό το ποσό. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι, αφορά πιο πολύ την πολιτεία όσον αφορά τη στήριξη στα νέα παιδιά. Εκεί είναι νομίζω το ζήτημα. Δηλαδή τα κίνητρα, λείπουν τα κίνητρα, η στήριξη σε αυτά τα παιδιά ώστε να ασχοληθούν και να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τις κοινωνικές, τις οικογενειακές
για να πορευτούν μέσα από αυτή την δράση και τη δραστηριότητα. Και η κατεύθυνση. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο, και ίσως είναι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι που έχουμε το Βαγγέλη το Σημαδράκο στο μεγαλύτερο οργανισμό της χώρας και το πιο, νομίζω, δύσκολο κομμάτι, έτσι. Και είναι και τιμή και για την περιοχή μας, αλλά και για, νομίζω, είναι αυτονόητο ότι δεν θα διοικηθεί τουλάχιστον η περιοχή μας. Και όχι μόνο η πόλη της Κοζάνης, γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα. Γιατί νομίζω και είναι ο πρώτος πρόεδρος που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ήταν αυτό. Από το ποτάμι και κάτω που έτσι λέμε, ακριβώς, από έτσι ακριβώς, κυρία Μαντοπούλου. Πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που κινούνται και προγράμματα, αγροτικές επιδοτήσεις. Μπράβο, είναι στο τιμόνι του ΟΠΕ και ΠΕ ο Βαγγέλης Σημαδράκος, που σημαίνει ένα κόμμα συν για τον τόπο μας. Είναι πολύ σημαντικό. Μόνο το γεγονός ότι είναι από την περιοχή μας, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, αυτό αυτόματα δημιουργεί μια άλλη αίσθηση, το κλίμα που λέμε. Είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει με το παραπάνω την περιοχή μας. Ήδη βοηθάει. Ήδη βοηθάει, το κάνει έμπρακτα βέβαια, και νομίζω και ακόμα παραπάνω στη συνέχεια. Μέσα από τον οργανισμό και τις επιδοτήσεις, άλλωστε αυτά όλα βγαίνουν στον αέρα, δημοσιοποιούνται και έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, κύριε Αλεξανδρίδη, και εσείς και εμείς. Και όλοι μας, και έτσι δεν έχει, φαίνεται δηλαδή και η δουλειά και όλα. Το αποτέλεσμα. Και πάρα πολύ σημαντικό που σε αυτή τη φάση βρίσκεται εκεί, γιατί είμαστε στην μεταλιγνίτη εποχή, που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε διεξόδους για την επόμενη μέρα. Σωστά. Είναι έτοιμη η περιοχή να ανταποκριθεί στη μετάβαση σε αυτή την εποχή ο Δήμος, είναι έτοιμος. Βέβαια, να σας πω ότι μας... έτοιμος, προετοιμαστήκαμε. Μας βρήκε απροετοίμαστος αυτή η ιστορία. Όλους. Αν θυμάστε, και σαν κοινωνία βέβαια, αν θυμάστε, ξυπνήσαμε ένα πρωί και ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι τέρμα ο Λιγνίτης. Αυτό σημαίνει ένα σοκ για την περιοχή. Κανένας φορέας, κανένας θεσμικός ή ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, ο δεύτερος ή η κοινοβουλευτική μας, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Η κοινωνία ίδια. Άρα λοιπόν μας προέκυψε αυτό το ζήτημα. Νομίζω όμως ότι ο Λάζαρος ο Μαλούτας μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να τα καταφέρει και φαίνονται κάποια αποτελέσματα ήδη. Έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση, είναι η πολιτική προσωπικότητα που μπορεί με τις παρεμβάσεις του όχι μόνο στην χώρα αλλά και εκτός συνόρων να πετύχει κάποια πράγματα. Και αυτά ήδη τα κάναμε. Μέχρι ένα σημείο. Νομίζω βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και γιατί έχουμε... υπάρχει και η γνώση και η θέληση, όλα τα δεδομένα τα έχουμε μπροστά μας, ώστε αυτή η μετάβαση να μην έχει τόσες μεγάλες συνέπειες στην κοινωνία. Κύριε Αλεξανδρίδη, και επειδή έχουμε εκλογές πολύ κοντά πλέον, γιατί να ψηφίσουν Σάββα Αλεξανδρίδη οι δημότες? Να σας πω. Καταρχάς, δεν μ' αρέσει να αφήνω πράγματα στη μέση. Άρα σημαίνει ότι νιώθω χρέος μου να ξαναγωνιστώ ώστε για τον τόπο μου και για τα παιδιά μας. Έχοντας βέβαια και αποκτήσει και αυτήν την εμπειρία των τεσσάρων, την αυτοδιοικητική εμπειρία αυτών των 4 ετών. Γι' αυτό είναι ο λόγος βασικά και γι' αυτό θέλω την ξαναζητώ τη στήριξη των συμπολιτών μου για να ολοκληρώσω αυτή την προσπάθεια που έχω ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Εγώ πάντως σας θυμάμαι, κύριε Αλεξανδρίδη, πάντα να αγωνίζεστε όλα τα χρόνια, ακόμη για την πιο μικρή εκδήλωση που διοργανώνετε, τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Εδώ θα είμαστε και για τα αποτελέσματα και για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Μαργοπούλου. Είστε καλά. Στην αυτοδιοίκηση ο λόγος και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης στις περιφερειακές εκλογές. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών, στην υποψηφιότητα ως Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου της Γαλάτιας Χαντέ. Ένας τεχνοκράτης της περιοχής, γνώστης της αυτοδιοίκησης, μηχανικός στο επάγγελμα, μιλά στην Κατερίνα Μαρκοπούλου τόσο για την δική της υποψηφιότητα όσο και για την συνολική παρουσία της περιφερειακής παράταξης Ελπίδα για τη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Χαγιντέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας να μιλήσουμε γιατί άλλο για εκλογές.
Σε αυτή την εκλογική διαδικασία συμμετέχετε υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την Ελπίδα και τη Γεωργία Ζημπελιάδου στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών. Ακριβώς. Είμαι υποψήφια. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά και... μας. και εσάς και το σταθμό σας. Και είμαι εδώ για να δώσω κάποια... κάποια θέματα να μιλήσουμε. Να πω ότι είμαι υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, όπως είπατε σωστά, στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών, με τη Γεωργία και με μια πολύ επίλεκτη ομάδα συνυποψήφιων από όλο το φάσμα της κοινωνίας, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών, όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είμαστε για να δώσουμε έναν αγώνα που θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει η πορεία η Δυτική Μακεδονία, να φύγει από αυτή τη θλιβερή κατάσταση και να σκορπίσει το χαμόγελο στην περιοχή και σε όλο τον τόπο. Πάμε τώρα να αναλύσουμε τα σχέδιά σας, κάνοντας παράλληλα ένα flashback στο παρελθόν, γιατί δεν κατεβαίνετε από το πουθενά, κύριε Χαϊντέ, Γαλάτια Χαϊντέ. Έχετε... Χαντέ. Χαντέ. δεν κατεβαίνετε από το πουθενά, έχετε άμεση σχέση με τα Γραβενά, δουλέψατε για τα Γραβενά, σχεδιάσατε για τα Γραβενά, πάνω σε πολλά έργα στο παρελθόν και έχετε και πάρα πολύ καλή εικόνα, τόσο για τα προβλήματα, όσο και για το μέλλον των Γραβενών. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Ναι. Όπως είπατε προηγουμένως, έχω μία ιστορία. Ιστορία και προσωπική με τον τόπο, γιατί γεννήθηκα, μεγάλωσα, δούλεψα πάνω από 20 χρόνια στην περιοχή, στην ειδικότητα του μηχανολόγου, μηχανικού που είμαι, στην Ομαρχία των Γραβενών. Και φυσικά έκανα την οικογένειά μου εκεί. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ζω εκτός Γραβενών, είμαι στη Θεσσαλονίκη για τη λόγη επαγγελματική και προσωπική. Με ανάγκασα να φύγω, αλλά παραμένω να έχω το σπίτι μου, τους δικούς μου, τους φίλους μου και τη μισή και παραπάνω ζωή μου στα Γραβενά. Και έρχεστε και αρκετά συχνά στα Γραβενά. Φυσικά επισκέπτομαι τον τόπο. Λοιπόν, έχω να πω ότι τα Γραβενά τα αγαπώ γιατί συμμετείχα στην ανάπτυξη των Γραβενών. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ανάπτυξη όταν ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα στον τόπο, δηλαδή από το 80 και μετά, 84, όταν γίνανε τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, τα χιονοδρομικά κέντρα επανδρώθηκαν με lift και με ξενώνες κτλ. Συμμετείχα και στην υλοποίηση και ορίμανση έργων του Δήμου που είχε να κάνει με βιολογικούς, με αποχέτευση, με σύστημα ίδρυυσης κτλ. Τα μεγάλα έργα υποδομής. Έχω μια πλούσια δηλαδή εμπειρία πάνω στο θέμα του τεχνικού. Πάρα πολύ πλούσια η αλήθεια και είναι. Και την εμπλούτησα ακόμη περισσότερο στη Θεσσαλονίκη γιατί δούλευα στα αεροδρόμια Βορείο Ελλάδος και με τελική κατάληξη στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και δεν ξέρετε μόνο τα προβλήματα των Γραβενών και τα έργα υποδομής των Γραβενών και τα μεγάλα έργα. Γνωρίζετε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ήσασταν και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. Είχα μια συνδικαλιστική δράση την περίοδο του 1993 σαν μέλος αντιπροσωπείας όταν εκλέχτηκα όπου το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ήταν αρκετά σοβαρό. Παράλληλα, βέβαια, συμμετείχα και σε συλλόγους, στο Χιονοδρομικό Σύλλογο Γραβενών, που αγαπάω ακόμα και είναι το σπορ το οποίο μ' αρέσει και το υποστηρίζω. Υπήρξα στη διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου. Τώρα όλα αυτά τα λέω για να δείξω ότι έχω μια πολύπλευρη γνώση της περιοχής. Καλύτερα οι φίλοι σας, οι γνωστοί, οι τηλεθεατές, οι ψηφοφόροι.
ναι. εν ώψη των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δώσατε πάρα πολλά στην περιοχή, αλλά τότε δεν υπήρχαν και εκείνα τα μέσα για να τα προβάλλουμε όπως έπρεπε. Και να πω και κάτι ακόμη, για να προσθέσω το βιογραφικό σας. Είστε σύζυγος του πρώην Δημάρχου Γρεβενών, του Αθανάσιου Ζώγα, φίλος της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ και πολύ καλός δικηγόρος με περγαμηνές σε μεγάλες υποθέσεις. Επειδή τον φιλοξενούμε πολύ συχνά τόσο για τα αυτοδιοικητικά όσο και για την δικηγορική του πορεία, έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα και εσείς δώσατε έναν αγώνα δίπλα του, γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις. Να τα λέμε όλα, κύριε Καντέ. Εγώ όμως οφείλω να συμπληρώσω ότι σε αυτή μου την πρωτοβουλία με υποστήριξε στα πλαίσια της ισότητας. Προσπαθούμε να λειτουργούμε μάλλον με ισότητα στην οικογένεια. Με υποστήριξε και με προέτρεψε να ασχοληθώ, γιατί αγαπάει υπερβολικά και αυτό στον τόπο. Και πιστεύει ότι μέσα από το συνδυασμό της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου, την οποία προσπαθώ και εγώ να που στελεχώνω εγώ και εγώ, θα γίνει πραγματικά η ανάπτυξη και η ανατροπή. Η ανατροπή αυτής της κατάστασης που βιώνουμε όλοι και είναι στάσιμη. Μισές μέρες είστε στα Γραβενά, τις υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη, το λέει αρκετά συχνά ο Δήμαρχος. Μοιράζετε τη ζωή σας γιατί αγαπάτε και τον τόπο σας και δουλεύετε για τον τόπο σας. Και έχω υποχρέωση να το κάνω αυτό, όπως έχουμε υποχρέωση όλοι να κάνουμε. Σε κάποια φάση της ζωής μας που μπορούμε να δώσουμε κάποια πράγματα, πρέπει να τα δώσουμε με κάποιο τρόπο. Και είδατε τα Γραβενά να αναπτύσσονται και βλέπετε σήμερα και τα Γραβενά που έχουν μια διαφορετική εικόνα. Μια εικόνα εγκατάλειψης, θα λέγαμε, όχι από έργα και υποδομές, εγκατάλειψη από τον κόσμο, γιατί φεύγουν σε άλλα μέρη προκειμένου να βρούνε την τύχη τους, να έχουν καλύτερες ημέρες. Η Γαλάτια Χαντέ, πώς σκέφτεται το αύριο μέσα και από το συνδυασμό της ελπίδας που πραγματικά έχει ένα σχέδιο για τον τόπο? Κοιτάξτε, η ερημοποίηση και η μετανάστευση είναι φαινόμενο όλης της Δυτικής Μακεδονίας, για να μην πω όλης της Ελλάδας. Βεβαίως, σε αυτή τη λογική θα μπουν και μπήκαν και τα Γρεβενά, που είναι ακόμη πιο μικρός τόπος. Το ότι δεν γίναν έργα τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει και την παρακμή, δηλαδή τη στασιμότητα, γιατί η στασιμότητα και η έλλειψη δράσης δημιουργεί και την ανεργία, δημιουργεί την απογοήτευση, δημιουργεί την, αν θέλετε, τη μετανάστευση τελικά. Επομένως, πρώτο μέλημα είναι να γίνουν κάποια πράγματα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας, τα οποία υπάρχουν και τα οποία κάθονται ανεκμετάλλευτα, και από ό,τι γνωρίζω, στο νέο σχέδιο δίκαιας μετάβασης δεν έχουν μπει καν τα Γρεβενά. Επομένως, για ποια ανάπτυξη να μιλάμε όταν δεν αντιδρούμε σε μία αδικία στα πλαίσια της δίκαιας ανάπτυξης για να διεκδικήσουμε κάτι? Επομένως, πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε με το που θα αναλάβουμε θα είναι να κάνουμε μια επαναδιαπραγμάτευση αυτής της, του σχεδίου δίκαιας μετάβασης, βάζοντας μέσα τα Γρεβενά και, από ό,τι ξέρω, και την Καστοριά που αδικείται. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία θα έρθουν για την απολιγνητοποίηση, τέλος πάντων, αυτή την μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση που δίνει και αρκετά χρήματα στην περιφέρεια, που φταίει και για την μείωση του ΑΕΠ της περιοχής, με συγκεκριμένα σχέδια, με προτάσεις, με δουλειά πάνω απ' όλα και με διαβούλευση με τον κόσμο, με το κοινό, με τις ανάγκες που χρειάζονται και που προκύπτουν, ώστε να γίνει κάτι σοβαρό και αναπτυξιακό στην περιοχή. Σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, οι δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν είναι πάνω σε, οπωσδήποτε, στην ανεργία. Δηλαδή, είμαστε πρώτοι στην ανεργία
Και θα θέλουμε να το αντιστρέψουμε, να γίνουμε πρώτοι στην εργασία. Επομένως, ένα κομμάτι όλων αυτών των προγραμμάτων θα τρέχει ανοιχτό συνέχεια, θα προσκαλεί νέες επιχειρηματικές δράσεις και δεν θα περιμένουμε να ανοίγει και να κλείνει ώστε να υπάρχει μια καθυστέρηση σε όλο αυτό. Ναι, αυτό είναι και το ζητούμενο, να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Ναι. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά από έργα, για να οριμάσει ένα έργο χρειάζονται 6 χρόνια. Πόσο μάλλον στο επιχειρήν των ιδιωτών, τι να περιμένει άλλους 6 χρόνια, να χρηματοδοτηθεί και όταν πάει να κάνει τη δική του επιχείρηση, να τον έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Πρέπει δηλαδή να τρέξουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, και γι' αυτό θα υπάρχει και μια συμβουλευτική ομάδα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Δεν το βγάζουμε το πρόγραμμα και περιμένουμε να γίνει από μόνο του. Θα πρέπει η περιφέρεια να στηρίζει και να σιγοντάρει αυτές τις δράσεις. Διαφορετικά δεν πρόκειται να έρθει κανένα αποτέλεσμα. Κυρία Χαντέ, να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τους συνυποψηφίους των άλλων συνδυασμών στο δρόμο προς την κάλπη? Είχατε τη δυνατότητα και καθημερινά βλέπετε κόσμο. Ναι. Σας μεταφέρουν τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, τι θέλουν, τι ζητάνε από εσάς. Αλλά γενικότερα σας μεταφέρουν και την εικόνα που έχουν και για τους άλλους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα μιλήσω για τους δύο κεντρικούς συνυποψήφιους που διεκδικούμε όλοι μαζί την περιφέρεια. Ο κύριος περιφερειάρχης, βασικά σέβομαι την παρουσία τους, τον αγώνα τους και τη διάθεσή τους να προσφέρουν. Θα κρίνω την περιφερειακή αρχή αυτή τη στιγμή μέσα από ένα πολύ απλό παράδειγμα. 9 χρόνια αντιπολίτευσης η κυρία η Γεωργία Ζιμπηλιάδου, που αναδεικνύει τα προβλήματα, που μιλούσε για λύσεις, που έβγαζε πράγματα στην επιφάνεια που πολλές φορές και τελευταία μάλλον έχουν συμπληρώσει. Έχουν δημιουργήσει μια έντονη συζήτηση ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε να βοηθήσει το έργο της Περιφερειακής Αρχής και όχι να το αδρανίσει. Δηλαδή εγώ βλέπω δεν έγινε καμία βελτίωση και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αναπορρόφητα ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο επιστρέφει και μάλιστα πάει προς την Κρήτη, πάει προς τη Θεσσαλία. Ναι, ακόμη προφανώς έχουν μεγαλύτερες τώρα ανάγκες από εμάς. Εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματα. Επίσης, για την άλλη υποψηφιότητα, την παράλληλη, την υποψηφιότητα του κυρίου Αμανατίδη, το γνωρίζω τον κύριο Αμανατίδη από παλιά, έχει την ικανότητα να διευθύνει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν ο στόχος του είναι η αυτοδιοίκηση ή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν μεταβαίνεις από το ένα αξίωμα στο άλλο, δείχνεις λιγάκι και την έλλειψη του προσανατολισμού σου, του στόχου σου. Η Γεωργία είναι καθαρά αυτοδιοικητική. Είναι ένας μάνατζερ της αυτοδιοίκησης με θετικό πρόσημο. Γιατί αφενός την ξέρω, πράγμα που παρέλειψα να το πω, από παλιά είχαμε συνεργαστεί λοιπόν σε όλα αυτά τα μεγάλα έργα ως προϊσταμένη της διαχειριστικής αρχής, εκείνη, εγώ σαν μηχανικός, και επιπλέον ήταν γενική διευθύντρια, γενική γραμματέα στο ΕΣΠΑ, την περίοδο που η απορροφητικότητά της έφτασε στο 110%. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Επομένως, οι εξετάσεις της, μάλλον όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της δίνουν έναν ρόλο ο οποίος σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρος και πολύ απαραίτητος σε μια εταιρεία διοίκησης, το ρόλο του μάνατζερ με θετικό πρόσημο και με ανθρώπινες ευαισθησίες. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν χρειάζεται ένα μάνατζερ. Ένα μάνατζερ αποτελεσματικό που να πείθει και να έχει αποτέλεσμα.
Και επειδή μπροστά μας είναι οι κάλποι, γιατί να ψηφίσουν Γαλάτια Χαντές αυτές τις εκλογές. Υποψήφια, το επαναλαμβάνουμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών με την Ελπίδα και τη Γεωργία Ζεμπελιάδου. Θα φέρει την Ελπίδα η Γεωργία Ζεμπελιάδου? Είμαι σίγουρη ότι φέρνει την ελπίδα, αλλά εκτός από την ελπίδα θα φέρει και αποτέλεσμα. Γιατί έχει στελεχωθεί από ένα πολύ δυναμικό και ισχυρό ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο που καλύπτει όλο το φάσμα της κοινωνίας και του σχεδιασμού των έργων και της διεκδίκησης των κονδυλίων. Και νομίζω ότι θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και πάνω απ' όλα έχει την διάθεση να το κάνει η ίδια, γιατί έχει όραμα. Πράγμα το οποίο μας παρασέρνει όλους μαζί στο δικό της όραμα και πιστεύω ότι θα αλλάξει πραγματικά η περιφέρεια. Θα γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ ξέρω ότι σας χαρακτηρίζει και εσάς προσωπικά η διάθεση για δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε συμμετείχατε στην εκπόνηση και μελετών και στην δημιουργία και κατασκευή μεγάλων έργων για την περιοχή, γιατί να ψηφίσουν Γαλάτια Χαντές αυτές τις εκλογές? Καινότυπο το ερώτημα, αλλά πάντα ρωτάμε γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές, τι θέλετε από το... Γιατί πιστεύω ότι θα δώσω όλη μου την τεχνογνωσία, όλη μου τη γνώση, το απόσταγμα της επαγγελματικής μου δράσης όλα αυτά τα χρόνια για το καλό του τόπου και μόνο, χωρίς προσωπικές προσδοκίες και όφελος. Έχω δουλειά, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Είναι ο χρόνος που θέλω να διαθέσω, θέλω να είναι ποιοτικός και αποτελεσματικός για τον τόπο μου. Και πιστεύω ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Επομένως, αν με εμπιστευτούν οι συμπολίτες μου, όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι αξιόλογο και θα είμαστε, νομίζω, θα ξαναγυρίσουμε τα Γρεβενά εκεί που τους αρμόζει, εκεί που το αρμόζει δηλαδή. Η αυτοδιοίκηση και όλο αυτό έχει να κάνει και με τη διάθεση για προσφορά πάνω απ' όλα. Άλλωστε αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη, στις ανάγκες του και στην καθημερινότητά του, αλλά και στο μέλλον του. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχετε και σε αυτόν τον αγώνα. Έχετε μάθει από αγώνες και η αλήθεια είναι ότι τους περισσότερους αγώνες τους έχετε κερδίσει, αλλά με πολλή δουλειά, κύριε Χαντέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς και τους τηλεθεατές που ακούνε και να είστε σίγουροι όλοι ότι με τη Γεωργία Ζεμπελιάδου πραγματικά θα πάμε σε μια άλλη εποχή, στην ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας τις λίγες ημέρες που έμειναν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στα της αυτοδιοίκησης ο λόγος για την συνέχεια του δελτίου μας. Θα πάμε στον Δήμο της Εορδαίας και στην υποψηφιότητα ως εκπροσώπου του αναπηρικού κινήματος, του Προέδρου του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, του Μιχάλη του Μίγκο, ο οποίος Μιχάλης Μίγκος κατέρχεται στην αυτοδιοίκηση, ζητώντας, όπως μιλώντας στην κάμερα λέει, να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μιχάλης Μίγκος, ο οποίος συμμετέχει στην Δημοτική Παράταξη του Δήμου Εορδαίας, Ενωμένη Εορδαία, με τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Παναγιώτη Πλακετά. Μιχάλης Μίγκος, πρόεδρος αναπηρικού κινήματος Νομού Κοζάνης. Για πολλά χρόνια μέλος του αναπηρικού κινήματος, ενεργός πολίτης και τώρα υποψήφιος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Πλακετά, Ενωμένη Εορδαία. Πώς πάρθηκε η απόφαση να μεταπηδήσουμε, να πάμε να ασχοληθούμε με την αυτοδιοίκηση? Τι είναι αυτό που σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Καταρχήν, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Ατόμων Περιφερειακής Ένωτας Κοζάνης. Είμαι μέλος στην Περιφερειακή Ομοσπονδία και έχει και ιδρυτικό μέλος. Είμαι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Συμμετέχω αρκετά χρόνια και εκεί. Γεννήθηκα ανάπηρος και άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά, με το σύλλογο. Με ενδιαφέρον, όλα τα κοινά με ενδιαφέρουν.
κυρίως με το σύλλογο ασχολούμουν και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους. Σχολείο, παράδειγμα, είμαι πρόεδρος 15 μέντες και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είμαι ένα άτομο που λέω την άποψή μου, με ενδιαφέρουν τα πάντα. Δεν ήθελα να μπω στο τρυπάκι της τοπικής αυτοδιοίκησης για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν δεν είχα χρόνο. Ήμουν εργαζόμενος, αλλά πλέον είμαι συνταξιούχος από σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, είδα ότι έχω χρόνο, μπορώ να προσφέρω στα κοινά και είπα θα κατεβώ να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχα πάντα προτάσεις, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, αλλά με τον Παναγιώτη τον Πλακετά υπήρχε μια φιλία μεταξύ μας και μια κόντρα πολιτική. Είδαμε πολύ συχνά τον Μιχάλη τον Πίκο να βρίσκεται απέναντι. Ήταν απέναντι. Να βρίσκεστε στο Δημαρχείο διεκδικητικά. Ναι, είμαστε απέναντι. Ο Δήμαρχος φιλούσε τα δικά του Παναγιώτη, τα δικά του. Τα συμφέροντα του Δήμου και εγώ τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία. Και πολλές φορές ήρθαμε στη σύγκρουση. Και τώρα με βγω στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα προστατεύσω πρώτα τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Και τα θέματα των ατόμων με αναπηρία δεν είναι μόνο θέματα των ατόμων με αναπηρία. Και δεν είναι αναπηρία του ιατρικού μοντέλου, κύριε. Η αναπηρία είναι σε όλα τα επίπεδα. Και ό,τι διορθώνεται για την αναπηρία, διορθώνεται για την κοινωνία καλύτερα. Για την πολιτική προστασία, παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει. Για να λαμβάνεται πρώτα την υπόψη ο αδύναμος. Σήμερα που δεν λαμβάνεται. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι και δείγμα πολιτισμού ναι. Ενός συγχρονικού κόσμου. Με διανόητο στον εγώ πιστεύω ότι να μην έχουμε ο Παναγιώτης εξασφαλίσει κάποια βασικά. Ο Παναγιώτης μετά είχε κάνει ένα πράγμα, ένωσε την Ιορδαία. Και το βλέπω αυτό τελευταία είχε μαζευτεί εδώ ο κόσμος δίπλα του. Μαζευτήκαμε με τα μέλη του συλλόγου. Ήθελα να κατεβάσω κάποια άλλα παιδιά καινούργια. Και μια ζωή θέλω να βάζω μπροστά παιδιά από μένα. Λέγανε κάποια παιδιά μετά τον πόη σου. Αφού με προκάλεσαν, εγώ δέχτηκα την πρόσκληση από τα παιδιά την πρόκληση και κατέβηκα. Εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο πράγμα με τον Παναγιώτη του συνδυασμό. Ενωμένη η Ιορδαία, να γίνει η Ιορδαία για όλους όμως. Ενωμένη η Ιορδαία, αλλά για όλους τους πολίτες. Να είμαστε και εμείς μέσα. Γιατί ειδικά οι πολίτες του Ρεμαϊδούς είναι μια πολύ καινούργια, είναι flat. Επίπεδη. Με τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια στην Ελλάδα, με τις περισσότερες ράμπες, με τις περισσότερες θέσεις αναπηρίας. Και αυτό είναι επίτευγμα του Συλλόγου. Αυτό είναι αλήθεια, ιδιαίτερα στο κέντρο του ναι. Της πόλης και είναι λίγες, πάρα πολλές αναπηρικές. Και είναι λίγες. Να βοηθήσουμε τα άτομα τα δικά μας. Είμαστε και πάρα πολλοί. Να βγουν έξω. Δεν μπορεί να βλέπω συναδέλφους. Να γυρνάνε η ώρα 10 στον πάρκο εκτάκτων αναγκών. Εκεί πρέπει να ευχαριστήσω τον Χρήστο του Κυσιαρίδη. Γιατί το παιδί έχει κάνει μια φοβερή δουλειά. Και τα μέλη μας, Κώστα μου το βλέπεις και εσύ. Πάνε εκεί το βράδυ. Πολλά μέλη όταν έχει καλές μέρες. Είμαι εδώ για να προσφέρω για τον τόπο. Και δεν θα προσφέρω μόνο στην αναπηρία. Είμαι γνώσης πολλών πραγμάτων και ειδικά για την καθημερινότητα. Από θέμα καθαριότητας, από θέματα στην υγεία. Η ΕΣΑΜΕΑ μας έχει βοηθήσει. Όλα τα παιδιά που ασχολούμαστε με το αμυντικό κίνημα. Ας δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Το να βγουν έξω, το να μιλήσουν, το να κινηθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν τα άτομα με αναπηρία. Να μην είναι κλεισμένα σε τέσσερις τοίχους. Υπάρχουν δυνατότητες εδώ. Με την μετά λιγνή την εποχή, εδώ στην περιοχή μας δίνονται πολλές ευκαιρίες. Και εδώ πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια δάφη που μας έχουν πάρει. Να κάνουμε κάποιες δουλειές στον πρωτογενή τομέα, να δουλέψουμε και τα άτομα με αναπηρία. Γιατί εμείς στην ΔΕΗ, η μαμά ΔΕΗ, είχε 200 θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό το κάνουμε. Και κανένας δεν το έχει διεκδικήσει αυτό. Όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, και για τους γονείς. Ξέρεις πολύ καλά πως άτομα δουλεύουν με αναπηρία μέσα στη ΔΕΗ. Να μας δώσουν τα εδάφη, να κάνουμε μερικά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε τον ιατρικό τουρισμό. Γιατί έχουμε εδώ το ΚΑΦΚΑ, το κέντρο αποκατάστασης. Χρειάζεται όμως να συλλεγωθεί, να ενισχυθεί. Ναι, και το νοσοκομείο. Και το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική στην Ελλάδα και να φεύγει ο κόσμος για αποκατάσταση εδώ. Πρέπει το ΚΑΦΚΑ να λειτουργήσει. Πρέπει να έρθει νευρολόγος.
Μετά, μην ξεχνάμε και τη μονάδα. Τη διημέρευση που είναι έτοιμη να ανοίξει. Είναι έτοιμη, θα ανοίξει. Έχει ολοκληρωθεί κτηριακά στην επόμενη περίοδο. Είναι να παρακολουθεί και πρέπει να μπορεί να είναι έτοιμη να παρακολουθεί από ό,τι γνωρίζω. Εγώ θέλω να δούμε και το νοσοκομείο. Είναι την οικολογική κλινική. Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Το Ποδοστάσιο νοσοκομείο δεν είναι ένα απλό νοσοκομείο. Πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Και εδώ έχουμε πολύ δυνατό ανεπτυρικό κίνημα που είναι γνώση των πραγμάτων. Και εδώ μπορούμε να φέρουμε και άλλες σχολές. Έχουμε πολύ δυνατό πράγματι αναπηρικό κίνημα και αυτό οφείλεται σε εσάς κυρίως. Παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας στην Ελλάδα είναι από την περιοχή μας. Είναι ο βασικός. Όχι, είναι ένα παιδί που... Είναι μέλος του συλλόγου ουσιαστικά. Είναι μέλος του συλλόγου, είναι ο δικός μας άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μοναχό βασιλισσό. Και φτάνει η φωνή μας όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις Βρυξέλλες. Και στις Βρυξέλλες έχουμε άτομα από εδώ μέσα από το συλλόγο. Έχουμε πολύ αξιόλογα παιδιά. Εγώ δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω μεγάλες γνώσεις. Έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Αλλά την αναπηρία την ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί είμαι ένα κομμάτι από τις αναπηρίες. Έχω ξεκινήσει όταν δεν υπήρχε σε μένα, ο σύλλογος αυτός υπήρχε. Αυτός ο σύλλογος είναι το 81. Το 81 ξεκίνησε. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει τη μαχητικότητα. Ακόμα και σε σημεία ακραία. Είμαι ακραίος σε μερικά θέματα. Πολλοί φίλοι μου που με ξέρουν. Όταν με βλέπουν να ξάπτουν για τα θέματα αναπηρίας, και εκεί δεν χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε στην συγχωρημένη τη μάνα μου έχω χαριστεί, ούτε στις αδερφές μου έχω χαριστεί παράδειγμα σε θέματα αναπηρίας, είμαι κάθετος. Γιατί με πνίγει το δίκιο και το άδικο. Πολλές φορές αγανακτώ. Δεν μπορεί τα ίδια πράγματα να τα λένε. Το ένα λεπτό για μας είναι ζωή. Αυτό το που σταματάμε στην. Ένα θέση, λεπτό. Καταλαμβάνουμε τη θέση αναπήρων. Έλα, μωρέ, για ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για μας είναι θέμα ζωής. Εμείς με σειρά έχουμε βάλει κάποια σημεία στην πόλη για να εξυπηρετούμαστε. Δεν μπορεί να με μιλάει ο άλλος. Για να φύγω εγώ από το σπίτι μου και να κατεβώ στο κέντρο, πιο γρήγορα πάω Περδίκα, παρά να κατεβώ στο κέντρο στην πλατεία. Και το σπίτι μου είναι στην αγορά. Δεν μπορεί να είμαι αποκλεισμένος εγώ από την αγορά. Δεν μπορεί να είμαι αποκλεισμένος εγώ να πάω να πιω καφέ. Και εμείς τα άτομα με αναπηρία δεν πάμε ένας. Πάμε δύο και τρεις μαζί. Και δεν θα σχεδιάζω εγώ να κάνω καρτογράφηση της πόλης που να περάσω. Και να κάνω επιχείρηση καταδρομέων. Είναι σε μερικά μέρη που είναι οι γιατροί μας και εκείνοι μας δεν μπορούμε να πάμε στους γιατρούς μας. Σήμερα το Ποδοστάσιο παράδειγμα. Μόνο αν κάτσει κανείς σε αναπηρικό αμαξίδιο θα καταλάβει. Το πόσο είναι σημαντικό αυτό που λες, Μιχάλη Νίκο. Αμα δεν είναι μόνο να κρίσει το αναπηρικό να μην κρίσει. Υπάρχουν συμπτωματικά μέσα 70 τυφλοί. Λυκά τυφλοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ σε άλλες πόλεις που έχουν πάει κυκλοφορούν. Συμπτωματικά είναι υπόσχεση και σε κάποιον συνάδελφο. Το χάσαμε τώρα πρόσφατα, φέτος δηλαδή. Μιχάλη, με λέγει, εσένα έχω αρχηγέ. Μιχάλη, τι ρε γόρι μου. Γιατί μου μεγαλύτερο σε μάνα ένα χρόνο. Είμαστε σαν και συμμαθητές. Έφυγαμε τη συγκεκριμένη βόλτα. Τρεις στις τέσσερις φορές έπεφτε πάνω σε πόδι, σε καρέκλες. Έβγαινε από το σπίτι του, έπαιρνε την όδευση τυλών, έβγαινε ένα γύρο, γύρω από την αγορά. Και ξέρετε, τώρα μην ονομάσουμε και πού έπεφτε, σε ποιες καρέκλες έπεφτε. Πήγα τον παρακαλέσα τον άνθρωπο 10 φορές να τις πάρει. 2 φορές τις έσπασα τις καρέκλες. Τις πέταξα και δεν διορθώθηκε. Και μερικοί γελούσαν όταν έπεφτε πάνω στις καρέκλες. Τα έχουμε και σε βίντεο. Δηλαδή, η αστυνόμευση, ο ένας καταλαβαίνει μόνο με την αστυνόμευση, αλλά η αστυνομική δύναμη είναι πολύ λίγη, παιδιά. Είναι λίγη. Εδώ, ο κόσμος, ο δικός μας, η Πτολεμαίδα, είναι πιο φιλόξενος, πιο προσιτός άτομο με αναπηρία. Γιατί έχουμε μπει μέσα εμείς στην κοινωνία. Εμείς έχουμε μπει, δεν είναι σαν τις άλλες περιοχές. Πόσα αμαξίδια κυκλοφορούν, Κώστα, έξω. Πριν 3-4 χρόνια κυκλοφορούσα μόνο εγώ. Και ο Αντώνης, ο Παλαβή, και η Παλαβή. Τώρα έχει γεμίσει. Ναι, όμως, βοήθησε αυτός ο σύλλογος. Και η νοοτροπία εδώ πέρα, που θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα.
Εμείς δεν θέλουμε να πήγαινε να μας δώσουν λεφτά. Δεν θέλουν να μας ταΐσουν. Εμείς θέλουμε να μας μάθουν να ψαρεύουμε. Να δώσουμε και αυτούς. Μπορούμε να δώσουμε χρήματα για να πήγαινε να φέρει χρήματα σε αυτό το τόπο. Υπάρχουν κατασκηνώσεις. Υπάρχουν το πάρκο Λιγνίτη. Υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να πάμε εμείς στις γιορτές της γης ευλάστη. Ήρθαν συνάδελφοι και γύρισαν πίσω. Γιατί κάποιοι δεν είχαν μεριμνήσει. Εδώ είμαστε. Τεχνογνωσία μπορεί να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο εγώ. Για τα παιδιά στο σύλλογο έχουμε αξιόλογα παιδιά που το αντικείμενο το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν τα πάντα. Δοθήκανε μερικά σχέδια αστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρετε ποια σχέδια πέρασαν. Τρία πέρασαν σε όλα την Ελλάδα. Από το Υπουργείο. Το πρώτο ήταν της Πυραμίδας και άλλων δύο πόλεων. Τα υπόλοιπα απορρίφθηκαν. Γιατί κάνανε δουλειά, οι μιλητές μου τα πήρανε και το αναπηρικό κινήμα που ήταν από πίσω τους. Συγγνώμη, δεν ήταν μόνο ο Μιχάλης, δεν ήταν μόνο ο Βασίλης, ούτε ο Μάριος. Ήταν μια ομάδα δικιά μας. Έχουμε παιδιά που έχουν κάνει τώρα έχουν μελέτες. Παράδειγμα, έχουμε μία έτοιμη μελέτη δικιά μας, τα παιδιά που έχουν κάνει. Για τη βιομηχανική κάναμε. Αν μου βοηθήσει η πολιτεία, θα δώσει πολλές θέσεις εργασίας. Εδώ στην περιοχή. Μετά, σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Εδώ. Είπαμε, έχουμε σχεδιάσει ένα πάρκο ισονομίας εμείς ονομάζουμε. Συμπερίληψης. Δεν είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Που δεν υπάρχει τέτοιο πάρκο που δεν είναι στον κόσμο. Να είμαστε όλοι μαζί. Παιδικές χάρες. Ο Παναγιώτης ο Πλακέτας έκανε πράγματα για μας. Και ένα καλό που είχε, η πόρτα του ήταν ανοιχτή, μας άκουγε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και εδώ είμαστε και την επόμενη μέρα. Και στους αγώνες και στις συζητήσεις. Εγώ θα είμαι ο ίδιος που ήμουν πάντα. Εγώ θα σπάσω αυγά, θα χαλασώ με πολλούς, αλλά αυτά που πρέπει να τα κάνω για την αναπηρία θα τα κάνω. Δεν λογαριάζω ούτε πολιτικό κόστος, ούτε κόστος δικό μου, ούτε χρόνο, ούτε κόπο. Παρακαλώ τον κόσμο να με στηρίξουν, γιατί δεν είμαι για τους διαφορετικούς, δεν είμαι για τους άλλους. Όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, για τους αδύναμους. Και θέλω τη ψήφο σας, ψηφίστε Μίγκο, έχετε δικιά σας φωνή, για μια εορδαία για όλους. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.